Ένα μικρό και ευέλικτο μηχάνημα καθαρισμού απέκτησε στο στόλο του ο Δήμος Λαρισαίων που θα βοηθήσει την καθαριότητα της πόλης. Το μηχάνημα είναι κυρίως για τον καθαρισμό του κέντρου και ιδιαίτερα των πλατιών. Θα είναι ο σύμμαχος των υπαλλήλων καθαριότητας, καθώς βοηθά στη συλλογή των φύλων που ήταν και ο καθημερινός εφιάλτης των εργαζομένων αυτή την εποχή. Το κόστος αγοράς του ανέρχεται στον ποσό των 50.000 ευρώ και είναι τελευταίας τεχνολογίας. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Καλτσάς σημείωσε πως ο στόλος αυτών των μηχανημάτων είναι γερασμένος καθώς λειτουργούν τουλάχιστον 20 χρόνια και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Το μότο βλέπετε πάνω στο μηχάνημα είναι Λάρισα, πολύ καθαρή, όλοι μαζί μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ως πόλη, να εντάξουμε στο δυναμικό μας καινούργια μηχανήματα, καινούργια οχήματα που θα βοηθήσουν το έργο της καθαριότητας. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μικρό μηχάνημα ευέλικτο που θα μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά στις ανάγκες του κέντρου και των πλατιών. Αλλά όχι μόνο του κέντρου. Γενικά στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης θα μπορεί να δώσει ένα σημαντικό χέρι βοήθειας στους εργαζόμενους που ό,τι κάνουν με τη σκούπα θα το κάνουν πια περισσότερο βοηθητικά παρά θα είναι η σκούπα που θα κάνει τη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θα λείψουν οι υπάλληλοι οι οποίοι μαζεύουν τα φύλλα, παράδειγμα? Σε καμιά περίπτωση δεν θα λείψουν οι υπάλληλοι. Απλώς αντί να είναι κατατρομοκρατημένοι από τα φύλλα και από ό,τι υπάρχει στην πλατεία, οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα σύμμαχο μαζί τους, το μηχάνημα, το σάρωθρο, αυτό το μικρό σάρωθρο. Είναι το πρώτο που έχει ο Δήμος. Είναι αυτό. Το πρώτο αυτού του τύπου στην πόλη. Αναμένεται να το αξιολογήσουμε και αναμένεται να εμπλουτίσουμε με τέτοιου τύπου μηχανήματα, ίσως και μεγαλύτερα, μικρότερα, τον στόλο καθαριότητας της πόλης. Ποιο είναι το κόστος αγοράς? Είναι γύρω στους 50.000 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Οι εργαζόμενοι ζητούν και μεγαλύτερα μηχανήματα, κυρίως για τους δρόμους που υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή. Στην Ιταλία πήγαμε και είδαμε, πήγαμε να κάνουμε ένα ταξίδι, όχι αναψυχής, αλλά πήγαμε να δούμε ακριβώς άρωθρα περισσότερο βελτιωμένα, πιο σύγχρονα μηχανήματα. Θα είναι μία από τις εναλλακτικές, θα εξετάσουμε και άλλες εναλλακτικές σαρώθρων να τα εντάξουμε στην πόλη. Γιατί τα καθότητα μηχανήματά μας είναι 15 ετίας και 20 ετίας.